Είναι εδώ και είναι πάρα πολύ δραματικό και αφορά χιλιάδες πλέον ανθρώπους. Είναι σαφέστατο. Όποιος πάει μια βόλτα τη νύχτα, σαφέστατο, θα το καταλάβει. Μένω και στο Σύνταγμα, ναι. Το ζω κιόλας. Ναι. Στο Σύνταγμα μένετε. Όχι στην πλατεία. Α, και εγώ. Πολύ. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Με άμεσο, πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Το πρώτο άμεσο μέτρο είναι να αξιοποιηθούν τα δημοτικά και τα δημόσια κτίρια, τα οποία είναι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μια στέγη και συγχρόνως πρόσβαση σε νερό, πρόσβαση σε τροφή και πρόσβαση σε υγεία. Τα στοιχειώδη δηλαδή. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Είναι ακριβώς αυτό που το δεύτερο πράγμα, το οποίο πρέπει να ενταχθεί, είναι το γεγονός ότι κάθε άστεγος είναι και άνεργος. Άρα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο εισόδημα, το οποίο να το εγγυηθούμε, και μέσα από το οποίο να μπορεί να ζει από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να διαμορφώσουμε τις συνθήκες παραγωγικής ανασυγκρότησης, ώστε αυτός ο κόσμος να αρχίσει να απορροχέται. Να βρίσκει δηλαδή δουλειά. Και το τρίτο πράγμα που είναι βεβαίως όχι ένα άμεσο ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα πάνω στο οποίο όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουν. Όλοι πρέπει να δουλέψουν. Το τρίτο ζήτημα, υπάρχει και μια πρόταση, θα έλεγα, από ξενοδόχους της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί. Μπορεί να αξιοποιηθεί με ελάχιστο τιμήμα, ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο διαμορφώνει και τραγικές συνθήκες κοινωνικής συνοχής, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, και όποιος δεν το ξέρει, σήμερα χωρίζουν οικογένειες. Δηλαδή τα παιδιά και η γυναίκα συνήθως πηγαίνουν στο χωριό ή στο σπίτι του πατρικού, και ο άντρας αφού τριγυρίζει στους δρόμους. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία τώρα στο δεύτερο ζήτημα, κοιτάξτε, είναι το χρέος, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο, ούτε μπορούμε να το μεταφέρουμε κάθε φορά με τεχνικές στις επόμενες γενιές. Το χρέος της Ελλάδας, όπως και τα δημόσια χρέη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Και μια και μιλάμε για τις ευρωεκλογές, πρέπει να συζητήσουμε πόσο ευρωπαϊκό προσανατολισμό θα αποκτήσει η ίδια η Ευρώπη. Το ρόλο που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Άρα αυτό που χρειάζεται. Αναγκαστικά θα τεθεί το θέμα πάντως και για άλλες χώρες. Για πολλές χώρες. Τώρα να μην αρχίσουμε να μιλάμε ότι το χρέος της Γερμανίας είναι 80% του ΑΕΠ της και αυτό είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά θα λέω ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια συνολική διευθέτηση. Εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι η μείωση του χρέους, η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και η διαμόρφωση ρήτρας ανάπτυξης, όπως είχε η Γερμανία δηλαδή, η οποία αποπλήρωσε, αν θυμάμαι καλά, την τελευταία δόση από το 1953 γύρω στο 1990 τόσο, δηλαδή εκεί το αποπλήρωσε. Αυτό θα δώσει και μια καινούρια όθηση, αφού βέβαια πέσει, θα έλεγα, πέσουν και αξίες στην πραγματική παραγωγή. Αντιστρέψουμε από το καταναλωτικό παράδειγμα, υπόδειγμα. Το θέμα είναι αν δεν δεδοχτούν τι θα γίνει. Γι' αυτό επανέρχονται όλοι σε αυτή την ερώτηση. Εδώ λοιπόν εγώ είπα ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει ευρωπαϊκό προσανατολισμό, και σε αυτό το επίπεδο η σύγκρουση είναι ΣΥΡΙΖΑ από τις πολιτικές δυνάμεις, θα έλεγε κανένας, Νέα Δημοκρατία και Μέρκελ από την άλλη, σχηματοποιώντας το. Και δεύτερο, κοινωνικές δυνάμεις και κοινωνίες με αυτούς που χειρίζονται αυτή τη στιγμή τον πλούτο. Μάλιστα. Κυρία Παπαϊωάννου, Σφαέλου, να ξαναπώ εδώ για όσους ανοίξαν τώρα την τηλεόραση.